Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Kiki Crochet. Σήμερα θα μάθουμε να πλέκουμε πασχαλινό καλαθάκι. Το νήμα που θα χρησιμοποιήσουμε είναι το πραντέρα, είναι λεπτό ακριλικό και πλέκεται με βελονάκι 3-3,5. Εγώ θα το πλέξω με βελονάκι 3 και σχετικά σφιχτά για να είναι αισθητό το καλάθι μου. Θα πάμε να ξεκινήσουμε με τον αρχικό μας κύκλο, με τον μαγικό μας κύκλο. Οπότε θα τυλίξουμε την κλωστή μία φορά γύρω από τα δύο μας δάχτυλα και πάνω αριστερά. Βάζουμε το βελονάκι μας κάτω από τη δεξιά κλωστή, πάνω από την αριστερή. Γυρνάμε μία φορά γύρω γύρω. Πιάνουμε την αριστερή κλωστή και την περνάμε μέσα από τη θηλιά. Και αυτή ήταν ουσιαστικά η πρώτη αλυσίδα. Τώρα θα πάμε να πλέξουμε δύο ακόμα αλυσίδες, όπου αυτές οι τρεις πρώτες αλυσίδες μου δίνουν το πρώτο μου ποδαράκι. Και θα πάμε να πλέξουμε συνολικά 11 ακόμα ποδαράκια, συνολικά 12 ποδαράκια για αρχή. Οπότε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και το τελευταίο μας ποδαράκι, 12. Πιάνουμε την κλωστή με την οποία ξεκινήσαμε και τη σφίγγουμε για να κλείσει ο κύκλος. Και τραβάμε τόσο ώστε να ενωθεί το πρώτο με το τελευταίο ποδαράκι, όχι περισσότερο γιατί θα είναι δύσκολο να πλέξουμε μετά. Και βάζουμε το βελονάκι μας πάνω στην τρίτη αλυσίδα από τις πρώτες τρεις που πλέξαμε. Στην τρίτη αλυσίδα και πλέκουμε ένα βουβό και μία αλυσίδα για να πάμε στην επόμενη σειρά. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι έναν στρογγυλό πάτο για το καλάθι μας και για να γίνει στρογγυλός ο πάτος, θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες που κάνουμε όταν θέλουμε να πλέξουμε τις αυξήσεις που κάνουμε όταν θέλουμε να πλέξουμε ένα σκουφάκι. Οπότε θα πλέξουμε σε κάθε σειρά αυξήσεις μέχρι να φτάσει ο πάτος στο μέγεθος που θέλουμε. Η πλέξη που θα χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε το καλάθι είναι η πλέξη basket weave, που είναι η πλέξη ουσιαστικά που χρησιμοποιούμε στα καλάθια. Γι' αυτό λέγεται και basket weave, η πλέξη που φτιάχνουμε τα καλάθια. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι ότι επειδή θα το κάνουμε σε group των δύο ποδαρακίων, στο βίντεο που έχω κάνει ξεχωριστά την πλέξη, έχω χρησιμοποιήσει, αν θυμάμαι καλά, 3 ποδαράκια και το έχω κάνει. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε 2 ποδαράκια και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι, μόλις τελειώσουμε τις αυξήσεις, θέλουμε ο αριθμός των πόντων να είναι ζυγός, επίσης όμως θέλουμε να είναι και... θέλουμε να είναι και ζυγός ο αριθμός των group. Και θέλουμε να είναι ζυγός ο αριθμός και των group των πόντων, διότι τραβάμε μπροστά τους πόντους και μετά πίσω. Μετά τους τραβάμε μπροστά και μετά πίσω. Οπότε θέλουμε όταν έρθουμε στην αρχή να είναι τραβηγμένοι μπροστά οι πόντοι πάλι. Και το ίδιο θα γίνει όταν αλλάζουμε κιόλας την πλέξη, όταν τους πίσω πόντους τραβάμε μπροστά και το καθεξής. Οπότε θέλουμε οι πόντοι μας να είναι ζυγοί, αλλά και ο αριθμός των σετ να είναι επίσης ζυγός. Δηλαδή, 52 πόντοι είναι ζυγός αριθμός, επίσης οι 52 πόντοι θα μας δώσουν 26 σετ των 2. Άρα είναι ζυγός αριθμός, γιατί 26 επί 2 μας κάνει 52. Οπότε, ελπίζω να μην σας μπέρδεψα, θα δούμε και πώς θα το κάνουμε καθώς πλέκουμε. Έχουμε πλέξει την αλυσίδα και αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι θα πάμε να πλέξουμε από 2 πόντους μέσα σε κάθε πόντο, όπου θα έχουμε συνολικά 24 ποδαράκια. Ένα. Δύο.
2. Πάμε τώρα στον επόμενο πόντο. 3. 4. Στον επόμενο πόντο. 5. 6. Και συνεχίζουμε έτσι μέχρι να τελειώσουμε τη σειρά. Πλέκουμε δηλαδή από 2 ποδαράκια μέσα σε κάθε ποδαράκι. Και αφού έχουμε πλέξει και τα 24 μας ποδαράκια, βάζουμε το βελονάκι μας μέσα στο πρώτο ποδαράκι και πλέκουμε ένα βουβό και αλυσίδα για να πάμε στην επόμενη σειρά. Στην επόμενη σειρά θα πλέκουμε αυξήσεις μέσα σε κάθε δεύτερο πόντο. Οπότε βάζουμε το βελονάκι μας μέσα στο πρώτο ποδαράκι και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Τώρα πάμε στον επόμενο πόντο και θα πλέξουμε 2 ποδαράκια. 1, 2. Στον επόμενο πόντο θα πλέξουμε ένα ποδαράκι και στον επόμενο πόντο θα πλέξουμε 2 ποδαράκια. 1, 2. Στον επόμενο πόντο πάλι πλέκουμε ένα ποδαράκι και στον επόμενο πόντο πλέκουμε 2 ποδαράκια. 1, 2. Και συνεχίζουμε έτσι μέχρι να τελειώσουμε και αυτή τη σειρά, πλέκοντας αυξήσεις μέσα σε κάθε δεύτερο πόντο. Ολοκληρώσαμε και την τρίτη σειρά, πλέξαμε αυξήσεις μέσα σε κάθε δεύτερο πόντο. Έχουμε συνολικά δηλαδή 36 ποδαράκια. Βάζουμε το βελονάκι μας μέσα στο πρώτο ποδαράκι, βουβό, αλυσίδα για να πάμε στην επόμενη σειρά. Και τώρα θα πλέξουμε αυξήσεις μέσα σε κάθε τρίτο ποδαράκι. Οπότε στο πρώτο ποδαράκι πλέκουμε ένα ποδαράκι. Στο δεύτερο ποδαράκι πλέκουμε ένα ποδαράκι. Και στο τρίτο ποδαράκι πλέκουμε 2 ποδαράκια. Πλέκουμε δηλαδή την αύξηση. 1, 2. Στο πρώτο ποδαράκι πλέκουμε ένα ποδαράκι. Στο δεύτερο ποδαράκι πλέκουμε ένα ποδαράκι. Και στο τρίτο ποδαράκι πλέκουμε 2 ποδαράκια. 1 και άλλο ένα ποδαράκι. 2. Συνεχίζουμε και αυτή τη σειρά με τον ίδιο τρόπο μέχρι να την ολοκληρώσουμε. Πλέκουμε αυξήσεις δηλαδή μέσα σε κάθε τρίτο πόντο. Οπότε στο πρώτο ποδαράκι θα πλέκεται ένα ποδαράκι, στο δεύτερο ένα ποδαράκι και στο τρίτο 2 ποδαράκια. Θα έχουμε συνολικά 48 ποδαράκια. Ολοκληρώσαμε και την τέταρτη σειρά με συνολικά 48 ποδαράκια. Πλέκουμε βουβό από το πρώτο ποδαράκι που πλέξαμε για αυτή τη σειρά. Αλυσίδα για να πάμε στην επόμενη. Και τώρα θα πάμε να πλέξουμε αυξήσεις μέσα σε κάθε τέταρτο πόντο. Συνολικά δηλαδή 60 ποδαράκια θα έχουμε στην πέμπτη σειρά. Οπότε, ένα ποδαράκι στο πρώτο ποδαράκι. Ένα ποδαράκι στο δεύτερο ποδαράκι. Ένα ποδαράκι στον τρίτο πόντο και στο τέταρτο πόντο θα πλέξουμε την αύξηση. Θα πλέξουμε μέσα δηλαδή 2 ποδαράκια. Πάμε πάλι ένα πόντο μέσα στον πρώτο πόντο. Έναν πόντο στον δεύτερο πόντο. Έναν πόντο στον τρίτο πόντο. Και στον τέταρτο πόντο θα πλέξουμε πάλι αύξηση, δηλαδή 2 ποδαράκια μέσα στον ίδιο πόντο. Πάμε να το κάνουμε άλλη μία φορά. Ένα ποδαράκι στον πρώτο πόντο. Ένα ποδαράκι στον δεύτερο. Ένα ποδαράκι στον τρίτο πόντο. Και μέσα στον τέταρτο πόντο θα πλέξουμε αύξηση, δηλαδή 2 ποδαράκια μαζί μέσα στον ίδιο πόντο. Και συνεχίζουμε έτσι μέχρι να τελειώσουμε και αυτή τη σειρά, όπου θα έχουμε συνολικά 60 ποδαράκια. Τελειώσαμε να πλέκουμε και τα 60 μας ποδαράκια. Πάμε να πλέξουμε ένα βουβό από το πρώτο ποδαράκι που πλέξαμε για αυτή τη σειρά και αλυσίδα για να πάμε στην επόμενη. Τώρα, στην επόμενη σειρά θα πλέκουμε αυξήσεις μέσα σε κάθε πέμπτο πόντο. Οπότε,
Επειδή θέλω να... η κλωστή πλέκω είναι αρκετά λεπτή, οπότε χρειάζεται να πλέξω αρκετές αυξήσεις μέχρι να το φτάσω να γίνει περίπου μέχρι εδώ το καλαθάκι μου. Οπότε, πάμε τώρα στην έκτη σειρά, όπου θα πλέξουμε αυξήσεις μέσα σε κάθε πέμπτο πόντο. Θα έχουμε συνολικά δηλαδή 72 ποδαράκια. Οπότε, ένα ποδαράκι μέσα στον πρώτο πόντο, ένα ποδαράκι στον δεύτερο πόντο, ένα ποδαράκι στον τρίτο πόντο, ένα ποδαράκι στον τέταρτο πόντο και στον πέμπτο πόντο θα πλέξουμε την αύξηση, δύο ποδαράκια μαζί δηλαδή, μέσα στον ίδιο πόντο. Στον πρώτο πόντο πλέκουμε ένα ποδαράκι, στον δεύτερο πόντο πλέκουμε ένα ποδαράκι, στον τρίτο πόντο ένα ποδαράκι, στον τέταρτο πόντο ένα ποδαράκι και στον πέμπτο πόντο πλέκουμε την αύξηση. Πλέκουμε δηλαδή δύο ποδαράκια μαζί μέσα στον ίδιο πόντο. Και συνεχίζουμε έτσι και αυτή τη σειρά μέχρι να την ολοκληρώσουμε. Πλέκουμε πάντα αυξήσεις μέσα σε κάθε πέμπτο πόντο, δηλαδή στο πρώτο ποδαράκι ένα ποδαράκι, στο δεύτερο το ίδιο, στο τρίτο το ίδιο, στο τέταρτο το ίδιο και στο πέμπτο ποδαράκι πλέκουμε αύξηση. Και στο τέλος αυτής της σειράς θα έχουμε 72 ποδαράκια. Ολοκληρώσαμε και αυτή τη σειρά, την έκτη σειρά με 72 ποδαράκια και θα πάμε να κλείσουμε και αυτή τη σειρά πλέγοντας ένα βουβό από το πρώτο ποδαράκι που έχουμε πλέξει. Και αλυσίδα για να πάμε στην επόμενη σειρά. Στην επόμενη σειρά θα πλέγουμε αυξήσεις μέσα σε κάθε έκτο ποδαράκι, μέσα σε κάθε έκτο πόντο. Οπότε, στο πρώτο ποδαράκι πλέκουμε ένα ποδαράκι. Στο δεύτερο ποδαράκι πλέκουμε ένα ποδαράκι. Στο τρίτο ποδαράκι πλέκουμε ένα ποδαράκι. Στο τέταρτο ποδαράκι πλέκουμε ένα ποδαράκι. Στο πέμπτο ποδαράκι πλέκουμε ένα ποδαράκι. Και στο έκτο ποδαράκι πλέκουμε την αύξηση. Πλέκουμε δηλαδή δύο ποδαράκια μέσα στον ίδιο πόντο. Οπ. Άφησα κατά λάθος έναν πόντο. Οπότε, στο έκτο ποδαράκι πλέκουμε την αύξηση. Πλέκουμε δύο ποδαράκια. Και συνεχίζουμε το ίδιο μοτίβο μέχρι να τελειώσουμε και αυτή τη σειρά. Οπότε, στο επόμενο ποδαράκι πλέκουμε ένα ποδαράκι. Στον δεύτερο πόντο πλέκουμε ένα ποδαράκι. Στον τρίτο πόντο πλέκουμε ένα ποδαράκι. Στον τέταρτο πόντο πλέκουμε ένα ποδαράκι. Στον πέμπτο πόντο πλέκουμε ένα ποδαράκι. Και στον έκτο πόντο πλέκουμε την αύξηση. Δύο ποδαράκια δηλαδή, μέσα στον ίδιο πόντο. Ένα και άλλο ένα ποδαράκι. Δύο. Και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο μέχρι να φτάσουμε στο τέλος, όπου θα έχουμε συνολικά 84 πόντους. Ολοκληρώσαμε και την 7η σειρά. Έχουμε συνολικά 84 ποδαράκια. Θα πάμε να πλέξουμε ένα βουβό από το πρώτο ποδαράκι που έχουμε πλέξει για αυτή τη σειρά. Και αλυσίδα. Για να πάμε στην επόμενη. Και αλυσίδα. Και έχω 84 πόντους. Τώρα, αν θα πλέξω άλλη μία σειρά, θα πρέπει να πλέξω και άλλη μία επιπλέον. Γιατί τώρα έχω 84 ποδαράκια. Επειδή θα κάνουμε σετ των δύο, σημαίνει ότι θα έχω συνολικά 42 σετ. Με δύο ποδαράκια. Οπότε, όπως λέγαμε και πριν, θέλουμε να έχουμε ζυγό αριθμό από σετ με ποδαράκια. Έχω 84 ποδαράκια. Οπότε, θα έχω 42 σετ με 2 ποδαράκια. 42 επί 2, μας κάνει 84. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αν θέλετε να το κάνετε μεγαλύτερο εσείς, μπορείτε να το συνεχίσετε όσο θέλετε. Η διαδικασία θα είναι ίδια ακριβώς. Απλά, εμείς τώρα κάναμε αυξήσεις μέσα σε κάθε έκτο πόντο. Ναι, μέσα σε κάθε έκτο πόντο πλέξαμε αυξήσεις. Αν θα το συνεχίσετε στην επόμενη σειρά, θα κάνετε αυξήσεις σε κάθε 7ο, σε κάθε 8ο, σε κάθε 9ο και ούτω καθεξής μέχρι να το μεγαλώσετε όσο θέλετε. Αν δείτε ότι ο κύκλος ξεκινάει και σας κάνει κυματισμούς, πλέξτε μία σειρά με όλους τους πόντους μαζί και μετά συνεχίστε και κάντε αυξήσεις πάλι. Ειδικά αν θα κάνετε αυτή τη διαδικασία με άριχτα ή μισά ποδαράκια,
Από ένα σημείο και μετά θα ξεκινήσει να σας κάνει κυματισμούς ο κύκλος, οπότε θα πλέκετε μία σειρά με όλους τους πόντους μαζί και μετά μία σειρά με αυξήσεις. Μία σειρά με όλους τους πόντους μαζί και μετά μία σειρά με αυξήσεις. Συνήθως τα άριχτα και τα μισά ποδαράκια ξεκινάνε και κάνουν κυματισμούς από την 5η-6η σειρά. Οπότε να το προσέξετε. Οπότε αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι θα πάμε να ξεκινήσουμε να πλέκουμε από έναν πόντο μέσα σε κάθε πόντο για να ξεκινήσει να ανεβαίνει το καλαθάκι μας. Και για να γνωρίζετε κι εσείς πόσο μεγάλο είναι ο κύκλος μου, είναι 38 εκατοστά. Έκλεισα τώρα το βίντεο και το ξαναμέτρησα. Οπότε, είναι 38 εκατοστά η περίμετρος του κύκλου μου. Αν θέλετε, μπορείτε να το κάνετε μεγαλύτερο. Απλά, αν θα συνεχίσετε, αν θα πλέξετε με παρόμοια κλωστή και θέλετε να συνεχίσετε, θα πρέπει να πλέξετε τουλάχιστον δύο σειρές ακόμα μετά. Οπότε, αυτό που θέλουμε να κάνουμε τώρα είναι θα πάμε να πλέξουμε από ένα ποδαράκι μέσα σε κάθε ποδαράκι. Και αυτό που θα κάνουμε είναι, αντί να βάζουμε το βελονάκι μας κανονικά μέσα στον πόντο, θα πηγαίνουμε και θα πιώνουμε μόνο την πίσω θηλιά. Με αυτόν τον τρόπο θα χωριστεί ο πάτος από το καλαθάκι από το υπόλοιπο. Οπότε πάμε να βάλουμε το βελονάκι μας στην πίσω θηλιά και όταν λέμε στην πίσω θηλιά εννοούμε εδώ πέρα. Μετά εδώ. Μετά εδώ. Και συνεχίζουμε. Οπότε, πάμε να βάλουμε το βελονάκι μας στην πίσω θηλιά από το πρώτο ποδαράκι. Ένα, στον επόμενο πόντο. Δύο, στον επόμενο πόντο. Τρία, στον επόμενο πόντο. Τέσσερα, στον επόμενο πόντο. Πέντε, στον επόμενο πόντο. Έξι, εφτά, οχτώ, εννέα, 10, 11, 12, 13, 14 και συνεχίζουμε μέχρι να έχουμε 84 ποδαράκια και βλέπουμε εδώ πώς δημιουργείται αυτή η γραμμή που είναι η μπροστινή θηλιά από τα δύο που έχει το ποδαράκι από πάνω, δηλαδή από τις δύο αυτές εδώ θηλιές που έχει το ποδαράκι, εμείς τραβάμε την πίσω και η μπροστά θηλιά είναι αυτή που μας δίνει αυτό εδώ το ανάγλυφο που χωρίζει την κάτω μεριά των πάτων από το υπόλοιπο καλαθάκι. Ολοκληρώσαμε να πλέκουμε για τα 84 μας ποδαράκια και θα πάμε να βάλουμε το βελονάκι μας μέσα στο πρώτο ποδαράκι, μέσα στο πρώτο ποδαράκι και θα πλέξουμε ένα βουβό και αλυσίδα για να πάμε στην επόμενη σειρά. Οπότε σε αυτό το σημείο τώρα θα αρχίσει να χτίζεται πάνω το καλαθάκι μας, έτσι φαίνεται σε αυτό το σημείο. Τώρα θα πάμε να ξεκινήσουμε να δημιουργούμε την πλέξη μας και θέλει λίγη προσοχή στην αρχή. Αντί να βάζουμε το βελονάκι μας μέσα σε κάθε πόντο, αυτό που θα κάνουμε είναι όταν θα τα τραβάμε μπροστά θα βάζουμε το βελονάκι μας πίσω και μπροστά από το ποδαράκι. Δηλαδή θα βάζουμε πίσω και μπροστά στο ποδαράκι και το τραβάμε μπροστά και θα πλέκουμε ποδαράκι. Και κάνουμε το ίδιο ακριβώς και στο δεύτερο ποδαράκι. Βάζουμε δηλαδή το βελονάκι πάλι πίσω και μπροστά στο ποδαράκι και πλέκουμε πάλι ένα ποδαράκι. Τώρα στους επόμενους δύο πόντους θα τα τραβήξουμε πίσω τα ποδαράκια. Οπότε θα βάλουμε το βελονάκι μας μπροστά και πίσω στο ποδαράκι και το τραβάμε πίσω και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Το ίδιο θα κάνουμε και στον επόμενο πόντο. Θα βάλουμε το βελονάκι μπροστά και πίσω και το έχουμε τραβήξει πίσω τώρα το ποδαράκι.
και βλέπουμε ένα ποδαράκι. Στους επόμενους δύο πόντους θα τους τραβήξουμε πάλι μπροστά, οπότε βάζουμε το βελονάκι πίσω και μπροστά και το τραβάμε μπροστά και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Τον επόμενο πόντο πάλι θα τον τραβήξουμε μπροστά, οπότε πίσω και μπροστά το βελονάκι και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Τους επόμενους δύο πόντους θα τους τραβήξουμε πάλι πίσω. Γι' αυτό είπαμε ότι το κάνουμε σε σετ των δύο. Δύο τα τραβάμε μπροστά, δύο πίσω. Δύο ποδαράκια μπροστά, δύο ποδαράκια πίσω. Πάμε να τραβήξουμε και αυτά τα ποδαράκια πίσω. Οπότε μπροστά και πίσω. Και τώρα το έχουμε τραβήξει πίσω το ποδαράκι. Το βλέπουμε εδώ. Και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Το ίδιο κάνουμε και στο επόμενο ποδαράκι, το τραβάμε πίσω. Και τώρα τα επόμενα δύο ποδαράκια πάμε να τα τραβήξουμε πάλι μπροστά. Και πλέκουμε ποδαράκι. Το ίδιο και στο επόμενο ποδαράκι. Βάζουμε δηλαδή το βελονάκι γύρω από όλο το ποδαράκι. Δεν βάζουμε μέσα στους πόντους, πάμε από κάτω και το βάζουμε γύρω-γύρω. Τώρα πάμε να τραβήξουμε τα επόμενα δύο ποδαράκια πίσω. Και πλέκουμε ποδαράκι. Το ίδιο και για το επόμενο. Και βλέπουμε ότι έχει αρχίσει και δημιουργεί σαν ένα κυματισμό, πάει μέσα-έξω, μέσα-έξω. Και αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι, θα κλείσω το βίντεο και θα το ξανανοίξω όταν θα έχω ολοκληρώσει αυτή τη σειρά, όπου θα συνεχίσουμε να τραβάμε δύο πόντους μπροστά, δύο πόντους πίσω. Τώρα έχουμε κάνει δύο πόντους πίσω, οπότε μετά θα τραβήξουμε δύο πόντους μπροστά, μετά πάλι δύο πόντους πίσω, δύο πόντους μπροστά και ούτω καθεξής, μέχρι να φτάσουμε πάλι στο τέλος, όπου θα ξανανοίξω πάλι το βίντεο μου για να πάμε στην επόμενη σειρά μαζί. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε την δεύτερη σειρά, αλλά την πρώτη σειρά, όπου ξεκινήσαμε να δημιουργούμε την πλέξη ουσιαστικά. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι, για να καταλάβουμε και τον κανόνα που σας είπα την αρχή, ότι τελειώνουμε την σειρά τραβώντας πίσω τους δύο τελευταίους πόντους. Έτσι ώστε, μόλις ξεκινάμε εδώ πέρα, βλέπουμε ότι είναι οι δύο πόντοι που έχουμε τραβήξει μπροστά, για να φαίνεται ότι είναι το σχέδιο συνεχόμενο. Γι' αυτό θέλουμε να είναι ζυγός ο αριθμός των πόντων, αλλά επίσης και τα σετ που θα μας βγάλουν αυτοί οι πόντοι, να είναι ζυγά σε αριθμό. Οπότε, τους δύο τελευταίους πόντους τους έχουμε τραβήξει πίσω. Πάμε να πλέξουμε ένα βουβό από το πρώτο ποδαράκι που έχουμε πλέξει για αυτή τη σειρά, αλυσίδα. Και πάμε στην επόμενη σειρά, πάμε στην τρίτη σειρά. Θα συνεχίσουμε με το ίδιο μοτίβο, θα συνεχίσουμε να τραβάμε μπροστά και πίσω τους ίδιους πόντους. Οπότε θα πάμε να τραβήξουμε μπροστά τα δύο πρώτα ποδαράκια με τον ίδιο τρόπο που το κάναμε και στην προηγούμενη σειρά. Βάζουμε το βελονάκι πίσω και μπροστά από το ποδαράκι και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Στο δεύτερο ποδαράκι πάλι πίσω και μπροστά και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Τώρα στους επόμενους δύο πόντους θα τους τραβήξουμε πάλι πίσω. Απλά επειδή είναι λίγο χαμηλά, πρέπει να προσέχουμε να μην μπερδευτούμε. Ουσιαστικά φαίνονται ελάχιστα από το πόντι, φαίνονται ελάχιστα. Αν τους τραβήξετε λίγο πάνω, θα δείτε ποιοι είναι οι δύο πόντι που πρέπει να τραβήξετε πίσω. Είναι αυτός και αυτός εδώ πόντος. Και θα πάμε να τραβήξουμε αυτούς τους δύο πόντους πίσω. Οπότε, ο πρώτος πόντος που τραβάμε πίσω και πάμε και στον επόμενο πόντο να τον τραβήξουμε πίσω και αυτό. Και πάμε τώρα στους επόμενους δύο πόντους να τους τραβήξουμε και αυτούς μπροστά. Και πάμε τώρα πάλι και το δεύτερο ποδαράκι να το τραβήξουμε μπροστά.
Οπότε βάζουμε το βελονάκι πάλι πίσω και μπροστά από το ποδαράκι και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Πάμε, αν σας βολεύει να τα τραβάτε πάνω για να βλέπετε, να βλέπετε καθαρά τους πόντους, βάζουμε τώρα το βελονάκι μπροστά και πίσω, γιατί τα επόμενα δύο ποδαράκια τα τραβάμε πίσω και πλέκουμε ποδαράκι κανονικά. Το επόμενο ποδαράκι πάλι το τραβάμε πίσω και πλέκουμε ποδαράκι. Τα επόμενα δύο ποδαράκια πάλι τα τραβάμε μπροστά, οπότε βάζουμε το βελονάκι πίσω και μπροστά και πλέκουμε ποδαράκι. Το ίδιο και στο επόμενο ποδαράκι το τραβάμε μπροστά. Και συνεχίζουμε πάλι έτσι το καλαθάκι μας, μέχρι να ολοκληρώσουμε και αυτή τη σειρά. Βλέπουμε ότι η πλέξη έχει ήδη αρχίσει και σχηματίζεται, μοιάζει σαν την πλέξη που χρησιμοποιούμε στα καλάθια. Τώρα, από την επόμενη σειρά θα φαίνεται και καλύτερα, γιατί στις επόμενες δύο σειρές, αντί να τραβάμε μπροστά την πρώτη σειρά, θα ξεκινήσουμε να την τραβάμε πίσω. Οπότε, όσους πόντους έχουμε τραβήξει μπροστά θα τους τραβήξουμε πίσω και όσους πόντους έχουμε τραβήξει πίσω θα τους τραβήξουμε μπροστά. Οπότε, πάμε να συνεχίσουμε έτσι μέχρι να τελειώσουμε. Δηλαδή, τώρα, τους επόμενους δύο πόντους πάλι τους τραβάμε πίσω. Οπότε, βάζουμε το βελονάκι μπροστά και πίσω και πλέκουμε ποδαράκι. Το ίδιο και στον επόμενο πόντο. Πίσω και πλέκουμε ποδαράκι. Τους επόμενους δύο πόντους, ενώ τους έχουμε τραβήξει μπροστά, πάλι θα τους τραβήξουμε μπροστά και συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο μέχρι να τελειώσουμε και αυτή τη σειρά. Ολοκληρώσαμε και την τρίτη σειρά. Την τρίτη σειρά, καθώς χτίζουμε τώρα το καλαθάκι μας, έχουμε πλέξει τρεις σειρές με ποδαράκια. Είναι η δεύτερη σειρά όμως που τραβάμε μπροστά τους πόντους. Τελείωσα και αυτή τη σειρά. Τελειώνοντας, έχω τραβήξει πάλι πίσω τα τελευταία δύο ποδαράκια, γιατί το ίδιο είχα κάνει και στην προηγούμενη σειρά. Και πάμε να πλέξουμε ένα βουβό από το πρώτο ποδαράκι που έχουμε πλέξει για αυτή τη σειρά. Και αλυσίδα για να πάμε στην επόμενη. Τώρα, αυτό που θα κάνουμε είναι, επειδή στην προηγούμενη σειρά, στις προηγούμενες δύο σειρές τραβούσαμε πάντα μπροστά τους πόντους, στις επόμενες δύο σειρές θα τους τραβάμε πίσω. Οπότε, ενώ τα δύο αυτά ποδαράκια τα τραβούσαμε μπροστά, τώρα θα βάλουμε το βελονάκι μας μπροστά και πίσω για να τα τραβήξουμε πίσω. Το ίδιο θα κάνουμε και στον επόμενο πόντο. Θα βάλουμε το βελονάκι μας μπροστά και πίσω και θα τραβήξουμε πίσω τον πόντο και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Τα επόμενα δύο ποδαράκια, ενώ τα τραβούσαμε πίσω στις προηγούμενες δύο σειρές, τώρα θα βάλουμε το βελονάκι μας πίσω και μπροστά και το τραβάμε μπροστά το ποδαράκι και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Το ίδιο κάνουμε και στο επόμενο ποδαράκι που έχουμε τραβήξει πίσω. Βάζουμε το βελονάκι μας πίσω και μπροστά και τραβάμε το ποδαράκι και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Τώρα, στα επόμενα δύο ποδαράκια, ενώ τα έχουμε τραβήξει μπροστά στις προηγούμενες δύο σειρές, αυτό που θα κάνουμε σε αυτή τη σειρά είναι να τα τραβήξουμε πίσω. Οπότε, θα βάλουμε το βελονάκι μας μπροστά και πίσω και τραβάμε το ποδαράκι πίσω και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Το ίδιο θα κάνουμε και στο επόμενο ποδαράκι. Θα βάλουμε το βελονάκι μας μπροστά και πίσω και θα πλέξουμε πάλι ένα ποδαράκι. Στους επόμενους δύο πόντους, ενώ στις προηγούμενες δύο σειρές τους τραβούσαμε πίσω, τώρα θα τους τραβήξουμε μπροστά. Θα βάλουμε το βελονάκι μας δηλαδή πίσω και μπροστά και θα τα τραβήξουμε μπροστά και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Το ίδιο και στον επόμενο πόντο. Βάζουμε το βελονάκι πίσω και μπροστά και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Τα επόμενα δύο ποδαράκια, επειδή τα έχουμε τραβήξει μπροστά στις προηγούμενες δύο σειρές, σε αυτή τη σειρά πάλι θα βάλουμε το βελονάκι μας μπροστά και πίσω και τα τραβάμε πίσω τα ποδαράκια και φλέκουμε ένα ποδαράκι. Το ίδιο και στο επόμενο ποδαράκι, βάζουμε το βελονάκι μπροστά και πίσω και φλέκουμε ένα ποδαράκι και συνεχίζουμε
με αυτό το μοτίβο μέχρι να τελειώσουμε και αυτή τη σειρά. Όπου τώρα στον επόμενο πόντο, στους επόμενους δύο πόντους που τους έχουμε τραβήξει πίσω θα τους τραβήξουμε μπροστά τώρα. Τους επόμενους δύο, ενώ τους τραβούσαμε μπροστά, τώρα θα τους τραβήξουμε πίσω και συνεχίσουμε με αυτό το μοτίβο μέχρι να ολοκληρώσουμε και αυτή τη σειρά. Ολοκληρώσαμε και αυτή τη σειρά. Και αυτό που θέλω να δούμε είναι ότι ενώ στις προηγούμενες δύο σειρές οι τελευταίοι δύο πόντοι τους τραβούσα πίσω, τώρα τους έχουμε τραβήξει μπροστά. Ούτως ή άλλως αυτή είναι η συνέχεια του σχεδίου, δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό. Και θα πάμε να πλέξουμε ένα βουβό από το πρώτο ποδαράκι που έχουμε πλέξει για αυτή τη σειρά. Θέλει προσοχή γιατί επειδή έχουμε τραβήξει τους πόντους πίσω, είναι λίγο, ας το πούμε, κρυμμένος ο πόντος. Είναι εδώ πέρα. Και πλέκουμε ένα βουβό και αλυσίδα για να πάμε στην επόμενη σειρά. Και βλέπουμε ότι υπάρχει μια συνέχεια στο σχέδιο. Ξεκινάμε τραβώντας πίσω τα δύο ποδαράκια, μπροστά πίσω, μπροστά πίσω, και τελειώνουμε τραβώντας μπροστά τα δύο ποδαράκια. Και έτσι υπάρχει συνέχεια, γι' αυτό θέλουμε ο αριθμός των σετ να είναι ζυγός. Τώρα έχουμε επιλέξει την αλυσίδα και θα πάμε στην επόμενη σειρά να τραβήξουμε πάλι από την ίδια κατεύθυνση τους πόντους. Οπότε στην προηγούμενη σειρά πλέξαμε τους δύο πόντους, τραβήξαμε πίσω, οπότε το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Θα βάλω το βελονάκι μου μπροστά και πίσω από το πρώτο ποδαράκι και θα πλέξω ένα ποδαράκι. Στο επόμενο ποδαράκι πάλι βάζω το βελονάκι μου και το τραβάω πίσω και πλέκω ένα ποδαράκι. Τα επόμενα δύο ποδαράκια τα τραβάμε μπροστά, οπότε το ίδιο θα κάνω και εγώ τώρα, θα ξανακάνω τώρα. Θα τραβήξουμε πάλι μπροστά δηλαδή και πλέκουμε ποδαράκι. Το ίδιο και στο επόμενο ποδαράκι το τραβάμε μπροστά. Πάμε τώρα στους επόμενους δύο πόντους που τους έχουμε τραβήξει πίσω. Αν σας βολεύει μπορείτε να σηκώνετε λίγο τους πόντους για να τους βλέπετε πιο καλά. Αν πλέξετε με πιο χοντρή κλωστή θα φαίνονται καλύτερα οι πόντοι, πιστεύω. Οπότε πάμε στο επόμενο ποδαράκι να το τραβήξουμε πίσω και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Το ίδιο και στον επόμενο πόντο, θα πάμε να τον τραβήξουμε πίσω πάλι και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Το ίδιο και στους επόμενους δύο πόντους τώρα, θα πάμε να τους τραβήξουμε μπροστά, εφόσον στην προηγούμενη σειρά τους τραβούσαμε μπροστά πάλι. Βάζουμε το βελονάκι πίσω και μπροστά. Το ίδιο και στον επόμενο πόντο. Και συνεχίζουμε έτσι πάλι μέχρι να τελειώσουμε τη σειρά. Τους επόμενους δύο πόντους θα τους τραβήξουμε πίσω, μπροστά, πίσω, μπροστά, πίσω, μέχρι να τελειώσουμε και αυτή τη σειρά. Και μέχρι αυτό το σημείο το καλαθάκι μας φαίνεται έτσι. Οπότε, πάμε να ολοκληρώσουμε τη σειρά και να δούμε πώς θα πάμε να συνεχίσουμε το καλαθάκι ή θα το τελειώσουμε εκτός βίντεο, διότι θα συνεχίσουμε να πλέκουμε, να πλέκουμε το ίδιο που έχουμε πλέξει από την σειρά 2 μέχρι την σειρά 5. Οπότε αυτή είναι η πέμπτη σειρά που πλέκουμε τώρα. Πάμε να τελειώσουμε και αυτή τη σειρά και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε τις επόμενες. Ολοκληρώσαμε και αυτή τη σειρά. Είναι η πέμπτη σειρά. Τώρα, επειδή οι πόντοι χαμηλώνουν αρκετά και υπάρχει πιθανότητα να μπερδευτείτε και να μην βρίσκετε ποιος είναι ο πρώτος πόντος, καλό θα ήταν με ένα διαφορετικό χρώμα κλωστής να βάζετε, μόλις πλέκετε το πρώτο ποδαράκι, να περνάτε την κλωστή εδώ για να βρίσκετε τον πόντο. Πάμε να πλέξουμε ένα βουβό από το πρώτο ποδαράκι που πλέξαμε για αυτή τη σειρά και αλυσίδα για να πάμε στην επόμενη. Τώρα, αυτό που θα κάνουμε για να συνεχίσουμε το καλάθι μας είναι να ακολουθήσουμε τα βήματα που κάναμε από την σειρά 2 μέχρι την σειρά 5, τελευταίες 4 σειρές δηλαδή, τη δεύτερη, τη τρίτη, την τέταρτη και την πέμπτη σειρά. Οπότε, ακολουθώντας τις 4 αυτές σειρές, θα πάμε να τελειώσουμε το καλαθάκι. Μπορείτε να το κάνετε όσο μεγάλο θέλετε. Οπότε, αυτό που θα κάνουμε τώρα, έχουμε πλέξει αλυσίδα. Και ενώ στις προηγούμενες δύο σειρές τραβούσαμε πίσω τα ποδαράκια, σε αυτήν και στην επόμενη σειρά, για τις δύο αυτές σειρές δηλαδή που θα ξεκινήσουμε τώρα, θα τα τραβάμε μπροστά. Πίσω και μπροστά δηλαδή και πλέκουμε ποδαράκι
Το ίδιο θα κάνουμε και στον επόμενο πόντο. Θα τον τραβήξουμε μπροστά. Και τους επόμενους δύο πόντους, στις τελευταίες δύο σειρές, τους τραβούσαμε μπροστά. Οπότε αυτό που θα κάνουμε σε αυτήν και στην επόμενη σειρά, θα τους τραβήξουμε πίσω. Και αυτό, αλλά και τον επόμενο πόντο. Τους επόμενους δύο πόντους, ενώ στις προηγούμενες δύο σειρές τους τραβούσαμε πίσω, αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να τους τραβήξουμε μπροστά. Το ίδιο και τον επόμενο πόντο. Στα επόμενα δύο ποδαράκια, ενώ στις προηγούμενες σειρές τα τραβούσαμε μπροστά, σε αυτήν και στην επόμενη σειρά θα τα τραβάμε πίσω. Στα επόμενα δύο ποδαράκια, ενώ στις προηγούμενες σειρές τα τραβούσαμε πίσω, τώρα θα τα τραβήξουμε μπροστά. Το ίδιο και το επόμενο ποδαράκι. Οπότε συνεχίζουμε έτσι μέχρι να τελειώσουμε και αυτή τη σειρά. Και στην επόμενη σειρά πάλι θα τραβάμε τους πόντους προς την ίδια κατεύθυνση που τραβήξαμε και σε αυτή τη σειρά. Τώρα μόλις ολοκληρώσουμε αυτήν και την επόμενη σειρά, στις επόμενες δύο σειρές θα τραβάτε τους πόντους στην αντίθετη κατεύθυνση από ό,τι τραβάμε τώρα. Στις επόμενες δύο σειρές στην αντίθετη κατεύθυνση πάλι. Και πάμε να αλλάξει. Ανά δύο σειρές τραβάμε τους πόντους προς την αντίθετη κατεύθυνση από ό,τι είναι εκείνη τη στιγμή. Οπότε θα πάμε να ολοκληρώσουμε το καλαθάκι μας εκτός βίντεο. Για να ολοκληρώσουμε τις επόμενες σειρές, ακολουθούμε τα βήματα που έχουμε κάνει από την δεύτερη μέχρι και την πέμπτη σειρά, από τη δεύτερη μέχρι και την προηγούμενη σειρά δηλαδή. Τώρα είναι σαν να ξεκινήσαμε πάλι από την πρώτη σειρά ουσιαστικά. Μετά στη δεύτερη σειρά θα κάνουμε τα ίδια ακριβώς βήματα που κάναμε και τώρα. Ναι, συγγνώμη. Επειδή έχουμε πει ότι είναι από τη σειρά 2 μέχρι τη σειρά 5, είναι σαν να ξεκινήσαμε πάλι τη δεύτερη σειρά. Μετά στην τρίτη σειρά τα τραβάμε προς την ίδια κατεύθυνση όπως έχουμε τραβήξει τώρα. Και στην τέταρτη και στην πέμπτη σειρά τα τραβάμε στην αντίθετη κατεύθυνση τα ποδαράκια μας. Ελπίζω να μην σας μπέρδεψα. Πάμε να ολοκληρώσουμε το καλαθάκι μας τώρα εκτός βίντεο. Έτσι φαίνεται μέχρι τώρα. Οπότε, πάμε να το τελειώσουμε. Εγώ αυτό που έκανα νωρίτερα όταν μέτρησα την περίμετρο του κύκλου πριν ξεκινήσω να πλέκω γύρω-γύρω, μέτρησα και την ακτίνα για να πάω μετά να κόψω ένα χαρτονάκι και να το βάλω σαν πάτο για να είναι πιο σταθερό κάτω. Οπότε, πάμε να ολοκληρώσουμε το καλαθάκι και να ξανανοίξουμε πάλι το βίντεο μας. Σε αυτό το σημείο έχουμε τελειώσει να πλέκουμε το καλαθάκι. Εγώ έχω πλέξει συνολικά 15 σειρές. Έτσι φαίνεται. Και αυτό που θα κάνω τώρα είναι, θα πάω να ενώσω πράσινη κλωστή. Εδώ έχω μείνει στο βούβο, δεν έχω πλέξει αλυσίδα. Οπότε, περνάω μέσα την πράσινη μου κλωστή. Σφίγγω την λιλά κλωστή. Και την κόβω. Και αυτό που θα κάνω τώρα είναι, επειδή θέλω να το κάνω μια λίγο σαν γρασίδι κάπως, θα γυρίσω το πλεκτό μου, σε ένα πλέκο δηλαδή από την ανάποδη, σε σχέση με την κατεύθυνση που πλέκαμε μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα πλέκαμε κυκλικά, αλλά από την έξω μεριά. Πλέκαμε έτσι. Τώρα θα πλέξω από την μέσα μεριά και θα δημιουργήσουμε την πλέξη θηλιές. Για να το κάνουμε να μοιάζει λίγο σαν γρασίδι. Οπότε, βάζουμε το βελονάκι μας μέσα στον πρώτο πόντο και κρατάμε τη θηλιά στο δάχτυλό μας και βάζουμε το βελονάκι κάτω από την μπροστινή κλωστή, πιάνουμε την από κάτω, την περνάμε μέσα από τον πόντο και πλέκουμε ένα άριχτο. Και συνεχίζουμε. Βάζουμε το βελονάκι μας στον επόμενο πόντο και κρατάμε την κλωστή στο δάχτυλό μας. Το περνάμε πάνω δεξιά από την πάνω κλωστή
το φέρνουμε κάτω αριστερά και πιάνουμε την από κάτω κλωστή και την περνάμε μέσα από τον πόντο και τώρα έχουμε δύο θηλιές. Παίρνουμε κλωστή και την περνάμε μέσα από τις δύο θηλιές και έχουμε πλέξει ένα άριχτο. Συνεχίζουμε στον επόμενο πόντο, βάζουμε μέσα το βελονάκι στον πόντο και έχουμε την κλωστή πάνω στο δάχτυλό μας. Φέρνουμε το βελονάκι πάνω δεξιά από την πάνω κλωστή, φέρνουμε το βελονάκι μας αριστερά, κάτω, πιάνουμε την από κάτω κλωστή, τη φέρνουμε πάνω, την περνάμε μέσα από τον πόντο και έχουμε δύο θηλιές πάνω στο βελονάκι. Παίρνω κλωστή και την περνάω μέσα και από τις δύο θηλιές. Πάμε τώρα πάλι στον επόμενο πόντο. Βάζω το βελονάκι μέσα στον πόντο. Φέρνω το βελονάκι πάνω από τη δεξιά από την πάνω κλωστή. Αριστερά, πιάνουμε την από κάτω κλωστή. Την περνάμε μέσα από τον πόντο. Και έχουμε δύο θηλιές. Παίρνω κλωστή και την περνάω μέσα και από τις δύο θηλιές. Και πλέξαμε και αυτό το άριχτο. Από μπροστά φαίνεται έτσι. Συνεχίζουμε τώρα. Πάμε στον επόμενο πόντο. Βάζουμε το βελονάκι μέσα στον πόντο. Το βελονάκι πάνω δεξιά από την πάνω κλωστή. Αριστερά κάτω. Πιάνουμε την από κάτω κλωστή. Τη φέρνουμε πάνω. Την περνάμε μέσα στην... Όπου κάτσε γιατί τραβήχτηκε πολύ κλωστή. Μέσα στον πόντο. Πάνω από την δεξιά, πάνω από την πάνω κλωστή, κάτω, παίρνουμε την κλωστή, την περνάμε μέσα από τη θηλιά, παίρνουμε κλωστή και την περνάμε μέσα από τις δύο θηλιές και πλέξουμε και αυτό το άριχτο. Στον επόμενο πόντο τώρα, βάζουμε μέσα το βελονάκι μας, φέρνουμε το βελονάκι πάνω δεξιά από την πάνω κλωστή, κάτω αριστερά και μπαίνει το βελονάκι ενδιάμεσα από τις δύο κλωστές, την πάνω και την κάτω. Και πιάνουμε την από κάτω κλωστή. Περνάμε το βελονάκι μέσα από τον πόντο και έχουμε δύο θηλιές πάνω στο βελονάκι. Παίρνουμε κλωστή και την περνάμε μέσα και από τις δύο θηλιές. Πάμε τώρα στον επόμενο πόντο. Βάζουμε το βελονάκι μέσα στον πόντο. Πάνω δεξιά από την πάνω κλωστή. Αριστερά πιάνουμε την κάτω κλωστή. Περνάμε το βελονάκι μέσα από τον πόντο, την κλωστή, και έχουμε δύο θηλιές πάνω στο βελονάκι. Παίρνουμε κλωστή και την περνάμε μέσα και από τις δύο θηλιές και πλέξουμε και αυτό το άριχτο. Θα το κάνουμε άλλη μία φορά και μετά θα συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα για όλους τους πόντους γύρω-γύρω. Θα πρέπει να έχουμε συνολικά 84 πόντους. Εγώ θα έχω 84. Εσείς, αν έχετε πλέξει μικρότερο ή μεγαλύτερο το καλαθάκι σας, γιατί παίζει ρόλο και με τι κλωστή έχετε πλέξει. Αν είναι λεπτότερη κλωστή, σίγουρα θα έχετε περισσότερους πόντους. Αν έχετε πλέξει με πιο χοντρή κλωστή, ίσως να έχετε και λιγότερους, αναλόγως όμως πόσο μεγάλο έχετε κάνει το καλάθι σας. Οπότε πάμε να το κάνουμε μια τελευταία φορά. Βάζουμε το βελονάκι μέσα στον πόντο και έχουμε την κλωστή στα δάχτυλά μας κανονικά. Παίρνουμε το βελονάκι πάνω δεξιά από την πάνω κλωστή, κάτω αριστερά. Πιάνουμε την από κάτω κλωστή, τη φέρνουμε πάνω, την περνάμε μέσα στον πόντο και έχουμε δύο θηλιές πάνω στο βελονάκι. Παίρνω κλωστή, την περνάω μέσα και από τις δύο θηλιές και πλέξαμε και αυτό το άριχτο. Και από μπροστά το καλαθάκι μας φαίνεται έτσι. Προσπαθούμε να είναι ομοιόμορφες οι θηλιές που φτιάχνουμε, γι' αυτό υπολογίζουμε με το δάχτυλό μας. Οπότε κλείνω το βίντεο και θα ξανανοίξω όταν θα έχω ολοκληρώσει όλες μου τις θηλιές, συνολικά 84. Τώρα, αν δείτε ότι δεν τα καταφέρνετε με την πλέξη, θα σας βάλω και το βίντεο που δείχνω την πλέξη ξεχωριστά και το δείχνω περισσότερο. Οπότε, πάμε να τελειώσουμε με τις θηλιές και θα ξανανοίξουμε πάλι όταν έχουμε ολοκληρώσει. Σε αυτό το σημείο έχουμε τελειώσει να πλέκουμε τις θηλιές μας. Έτσι φαίνεται το καλαθάκι μας σε αυτό το σημείο. Έχω πάει και λίγο μπροστά και έχω μαρκάρει εδώ τα σημεία που θα ξεκινήσουμε να πλέκουμε το πάνω μέρος, τη ρατούλα. Αλλά θα σας εξηγήσω σε λίγο πώς θα το κάνουμε αυτό. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι, θα πάμε να πλέξουμε ένα βουβό από το πρώτο άριχτο που πλέξαμε για αυτή τη σειρά. Και μία λυσίδα για να κλείσουμε εδώ το πλεκτό μας.
Θα σας εξηγήσω λίγο τι θα κάνουμε εδώ για να κάνουμε τη ραντούλα και αυτό που θα κάνουμε μετά είναι θα πάμε να θα κλείσω το βίντεο να ασφαλίσουμε τις κλωστές για να συνεχίσουμε. Αυτό που έχω κάνει είναι, ξέρω ότι η πόντη μου συνολικά είναι 84, οπότε αν μοιράσω το καλάθι μου στη μέση έχω 42 και 42. Οπότε εφόσον έχω 42 και 42, έχω επιλέξει ότι η ραντούλα μου θέλω να γίνει τόση περίπου, είναι 8 πόντι, 8 άριχτα. Οπότε, από τους 42 πόντους, εφόσον αφαιρώ τους 8, μου μένουν 34. Οπότε, εφόσον μου μένουν 34, σημαίνει ότι έχω 17 άριχτα από αυτή τη μεριά της ραντούλας, 17 άριχτα από αυτήν εδώ τη μεριά, 34. Και τα 8 στη μέση, 42. Το ίδιο κάνουμε και από αυτήν εδώ τη μεριά. Μόλις μετρήσουμε από εδώ τα 17, οπότε μόλις μετρήσω 17 άριχτα αμέσως μετά από το άριχτο που έχω βάλει την κλωστή και έχω μαρκάρει το σημείο, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ξεκινώ από το αμέσως επόμενο άριχτο και μετράω πάλι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Οπότε στο αμέσως επόμενο άριχτο θα βάλουμε την πρώτη μας κλωστή. Οπ. Από αυτό το άριχτο που βάλουμε την πρώτη μας κλωστή θα μετρήσουμε 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Και βάζουμε και τη δεύτερη μας κλωστή. Οπότε, το χεράκι, το χερούλι για το καλάθι μας θα ξεκινήσει από εδώ. Θα πλέκουμε άριχτα μέχρι να φτάσουμε στο άλλο σημείο. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι, θα κλείσω το βίντεο, θα πάμε να ασφαλίσουμε τις κλωστές και θα ξανανοίξουμε πάλι για να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε να πλέκουμε το χερούλι για το καλάθι μας. Σε αυτό το σημείο λοιπόν έχουμε ασφαλίσει όλες μας τις κλωστές και αυτό που θα κάνουμε τώρα, από εδώ που έχουμε βάλει την πρώτη κλωστή, βάζουμε μέσα το βελονάκι μας, βγάζω την κλωστή. Θα προσθέσω πάλι την πράσινη μου κλωστή. Πλέκω αλυσίδα και πλέκω ένα άριχτο μέσα στον ίδιο πόντο. Ένα. Πάμε τώρα στον επόμενο πόντο και πλέκουμε ένα άριχτο. Δύο. Στον επόμενο πόντο και πλέκουμε άριχτο. 3 στον επόμενο πόντο, 4 στον επόμενο πόντο, 5 στον επόμενο πόντο, 6 στον επόμενο πόντο, 7 και στον τελευταίο πόντο που έχουμε βάλει και την κλωστή μας μέσα, 8. Βγάζουμε και αυτή την κλωστούλα, αλυσίδα και πάμε στην επόμενη σειρά να πλέξουμε πάλι 8 άριχτα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και το τελευταίο άριχτο, 8 αλυσίδα, γυρνάμε το πλεκτό μας ένα, δύο, τρία, 4, 5, 6, 7, 8. Αλυσίδα, γυρνάμε το πλεκτό μας πάλι. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 και το τελευταίο άριχτο, 8. Τώρα συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία μέχρι να μεγαλώσει το χεράκι, μέχρι να γίνει όσο μεγάλο θέλουμε. Για να έρθουμε μετά εδώ, να δούμε πώς θα το ενώσουμε στην άλλη μεριά. Οπότε συνεχίζουμε να πλέκουμε 8 άριχτα. Στο τέλος θα σας πω και εγώ πόσες σειρές έχω πλέξει ή συνολικά πόσα εκατοστά το έχω κάνει. Οπότε πάμε να το ολοκληρώσουμε και να ξανανοίξουμε πάλι το βίντεό μας. Σε αυτό το σημείο έχω τελειώσει να πλέκω το ραντάκι, τη ραντούλα για το καλάθι μου. Οπότε έχω πλέξει συνολικά 58 σειρές, 24 εκατοστά έχουν βγει. Πάμε να πλέξουμε αλυσίδα, να κόψουμε την κλωστή λίγο μακριά και να τη ράψουμε πάνω στην άλλη μεριά. Περνάω την κλωστή μου στη βελόνα. Γυρνάω το πλεκτό μου στο πλάι. Και αυτό που θα κάνω είναι, όπως έχουμε δει και σε άλλα πλεκτά που τα ράβουμε, θα μπαίνω μέσα προς τα έξω στη μία μεριά, από μέσα προς τα έξω στην αντίθετη μεριά. Οπότε εδώ που ξεκινάει και έχουμε βάλει την κλωστή μας, το ράβουμε. Τώρα, πάμε πάλι πάνω στη ραντούλα, στον δεύτερο πόντο, από μέσα προς τα έξω, στον δεύτερο πόντο, από μέσα προς τα έξω, στον δεύτερο πόντο και από το καλαθάκι μου επάνω. Τώρα στον τρίτο πόντο, από μέσα προς τα έξω από τη ραντούλα, στον τρίτο πόντο και από το καλαθάκι μου επάνω, από μέσα προς τα έξω, στον επόμενο πόντο τώρα από τη ραντούλα, στον επόμενο πόντο και από το καλαθάκι, από μέσα προς τα έξω στον επόμενο πόντο από την ραντούλα, από μέσα προς τα έξω στον επόμενο πόντο και στο καλαθάκι, στον επόμενο πόντο, από μέσα προς τα έξω στη ραντούλα, από μέσα προς τα έξω στον αντίθετο πόντο και στο καλαθάκι, και πάμε τώρα στον πρώτο τελευταίο πόντο από την ραντούλα, στον πρώτο τελευταίο πόντο και από το καλαθάκι και στον τελευταίο πόντο από τη ραντούλα και στον τελευταίο πόντο που έχουμε βάλει και την κλωστή μας από το καλαθάκι. Για να τεντώσει καλά η κλωστή, κρατάω την άκρη και σφίγγω λίγο. Και πάω από μέσα και ράβω έναν κόμπο για να κρατηθεί σταθερό. Και πάω τώρα να ασφαλίσω τις κλωστές μου. Παίρνει και αυτό τον κόμπο κάτω. Και συνεχίζω να ασφαλίζω τους κλωστές. Και ασφαλίζω στις πίσω θηλιές από τα άριχτα που έχω πλέξει. Τα άριχτα είναι η σειρά με την πλέξη θηλιές που έχουμε κάνει.
Κόβουμε την κλωστή και το καλαθάκι μας είναι έτοιμο. Πάμε να ασφαλίσουμε. Α, δεν χρειάζεται να ασφαλίσουμε γιατί την είχα ράψει καθώς έπλεκα την πρώτη σειρά αυτή. Εδώ είναι η κλωστή που ξεκίνησα να πλέκω, που ένωσα για να φτιάξω την ραντούλα, το χεράκι για το, για το καλαθάκι μας. Αυτό που θα κάνουμε τώρα, για να διακοσμήσουμε και λίγο το, το καλαθάκι μας, θα πάμε να πλέξουμε μία πεταλούδα. Εν τω μεταξύ να ασφαλίσω εγώ μία τελευταία κλωστούλα εδώ πέρα που έχει μείνει. Τώρα, αν θέλετε για να μείνει σταθερό το καλαθάκι σας, δύο ιδέες που μπορώ να σας πω είναι, κοιτώντας στο ίντερνετ, είδα χθες μια κοπέλα που είχε βάλει μέσα ένα καλαθάκι, προφανώς φαντάζομαι από το τζάμπο το είχε αγοράσει, ένα ωραίο καλαθάκι, ήταν σιδερένιο αλλά τρυπητό, και το είχε βάλει μέσα για να κρατηθεί σταθερό το καλαθάκι. Μπορείτε επίσης να το κολλάρετε. Μπορείτε να κολλάρετε με ζαχαρόνερο, δεν ξέρω τις αναλογίες. Επίσης μπορείτε να κολλάρετε και με ατλακόλ. Είναι ξυλόκολλα, την οποία θα την αραιώσετε με νερό. Θα την αραιώσετε καλά γιατί μένουν κόμπι. Θα το βουτήξετε μέσα και θα, το, και θα βάλετε κάτι μέσα ή θα το γυρίσετε ανάποδα έτσι για να στεγνώσει μέχρι να κοκαλώσει. Θέλει γύρω στις 24 ώρες. Ίσως να χρειαστεί και λίγο περισσότερο, αλλά κάπου εκεί. Θέλει τουλάχιστον 24 ώρες για να στεγνώσει. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι θα πάμε να πλέξουμε πεταλουδίτσα για να την κολλήσουμε πάνω στο καλαθάκι μας εδώ. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε να πλέκουμε την πεταλουδίτσα. Οπότε θα πάρω ροζ κλωστή για να κάνω την πεταλούδα μου. Και την πεταλούδα, επειδή είναι λίγο πιο χοντρό το ακριλικό, θα το πλέξουμε βελονάκι νούμερο 4. Θα ξεκινήσω με τον μαγικό μου κύκλο. Θα τυλίξω την κλωστή μία φορά γύρω από τα δύο μου δάχτυλα και θα τη φέρω πάνω αριστερά. Παίρνω το βελονάκι μου, το βάζω κάτω από τη δεξιά κλωστή, πάνω από την αριστερή. Γυρνώ το βελονάκι μου μία φορά γύρω-γύρω και θα πιάσω την αριστερή κλωστή και την περνάω μέσα στη θηλιά. Έχουμε ήδη την πρώτη αλυσίδα για το, την πρώτη αλυσίδα που θέλουμε για να ξεκινήσουμε και θα πλέξουμε και άλλες δύο αλυσίδες, οι οποίες θα μας δώσουν το πρώτο μας ποδαράκι. Αυτό εδώ ήταν το πρώτο μας ποδαράκι, οι τρεις αυτές αλυσίδες. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι, θα πάμε να πλέξουμε τρία ποδαράκια. Ένα. Δύο. Τρία. Και θα πλέξουμε τώρα πάλι τρεις αλυσίδες. Μία, δύο, τρεις. Και θα βάλουμε το βελονάκι μας μέσα στο κέντρο του κύκλου και θα πλέξουμε ένα βουβό. Και το τραβάμε και λίγο για να πάει μαζί με τα άλλα ποδαράκια. Οπότε, οι πρώτες τρεις αλυσίδες και οι τελευταίες τρεις αλυσίδες μου δίνουν δύο ποδαράκια και τα τρία ποδαράκια στη μέση συνολικά πέντε ποδαράκια. Πάμε να πλέξουμε πάλι τρεις αλυσίδες. Μία, δύο, τρεις, τρία ποδαράκια, ένα, δύο, τρία και τρεις αλυσίδες πάλι και πάμε να βάλουμε το βελονάκι πάλι στο κέντρο του κύκλου και να πλέξουμε πάλι ένα βουβό. Τα φέρνουμε πάλι κοντά. Και αυτό εδώ, μόλις ολοκληρώσουμε να πλέκουμε το κάτω μέρος της πεταλούδας. Πάμε τώρα να φτιάξουμε το πάνω μέρος από τα φτερά. Είναι πολύ εύκολη η πεταλουδίτσα αυτή. Οπότε πάμε να πλέξουμε τώρα τέσσερις αλυσίδες, γιατί θα πλέξουμε διπλά ποδαράκια. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Τυλίγουμε την κλωστή δύο φορές γύρω από το βελονάκι. Βάζω την, το βελονάκι στο κέντρο του κύκλου και πλέκουμε τις δύο πρώτες θηλιές, τις επόμενες δύο και τις τελευταίες δύο. Τυλίγουμε πάλι την κλωστή δύο φορές γύρω από το βελονάκι.
τις δύο πρώτες στυλιές, τις επόμενες δύο και τις τελευταίες δύο. Και για να κάνω τη μυτούλα εδώ πάνω, το πικό, πικό λέγονται οι μυτούλες αυτές, θα πλέξω μία, δύο αλυσίδες και θα βάλω το βελονάκι μου στην μπροστινή θηλιά, θα βάλω το βελονάκι μου στην μπροστινή θηλιά εδώ και στην θηλιά που είναι αμέσως από κάτω. Οπότε, βάζουμε το βελονάκι μέσα στην μπροστινή θηλιά εδώ πέρα και στη θηλιά που είναι αμέσως από κάτω και πλέκουμε ένα βουβό. Τώρα θα τυλίξουμε πάλι την κλωστή δύο φορές γύρω από το βελονάκι και θα πλέξουμε άλλο ένα διπλό ποδαράκι. Και θα πλέξουμε τώρα πάλι τέσσερις αλυσίδες, τρεις, τέσσερις, και θα βάλουμε το βελονάκι μας στο κέντρο του κύκλου και θα πλέξουμε πάλι ένα βουβό. Θα πλέξω πάλι μία, δύο, τρεις, τέσσερις αλυσίδες, τυλίγω την κλωστή δύο φορές γύρω από το βελονάκι μου και πάμε να κάνουμε την ίδια διαδικασία που κάναμε και στο προηγούμενο, εδώ πέρα. Δύο φορές την κλωστή γύρω από το βελονάκι, στις δύο πρώτες στυλιές, στις επόμενες δύο και τις τελευταίες δύο και πάμε να κάνουμε τώρα το πικό, το οποίο το κάνουμε στο μεσαίο διπλό ποδαράκι, γιατί και εδώ κάνουμε πέντε διπλά ποδαράκια, διότι οι τέσσερις αλυσίδες που πλέκουμε μας δίνουν το πρώτο διπλό ποδαράκι, τα τρία διπλά ποδαράκια που πλέκουμε στη μέση και οι τελευταίες τέσσερις αλυσίδες μας δίνουν το τελευταίο μας διπλό ποδαράκι. Οπότε συνολικά έχουμε και εδώ πέντε διπλά ποδαράκια. Αφού έχουμε πλέξει τώρα το δεύτερο διπλό ποδαράκι, θα πάμε να κάνουμε το πικό, δύο αλυσίδες και βάζουμε το βελονάκι μέσα στην μπροστινή θηλιά και στην θηλιά που είναι αμέσως από κάτω. Και πλέκουμε ένα βουβό. Τυλίγουμε πάλι την κλωστή δύο φορές γύρω από το βελονάκι και πλέκουμε ένα διπλό ποδαράκι και τέσσερις αλυσίδες για να τελειώσουμε την πεταλούδα μας. Πλέκουμε ένα βουβό στο κέντρο του κύκλου πάλι και μία αλυσίδα. Κόβουμε την κλωστή. Οπ. Τραβάμε τη θηλιά και σφίγγουμε. Και αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι, θα πιάσουμε την κλωστή που ξεκινήσαμε τον μαγικό μας κύκλο και θα την τραβήξουμε για να σφίξει η πεταλούδα μας. Και πάμε τώρα να ασφαλίσουμε τις κλωστές και καθώς ασφαλίζουμε, να σφίγγουμε για να κλείσει κι άλλο ο κύκλος στη μέση. Ξεκινάω με την κλωστή που έχουμε ξεκινήσει το μαγικό κύκλο. Αυτή εδώ είναι η κλωστή που έχουμε ξεκινήσει το μαγικό μας κύκλο. Και ανοίγω την πεταλούδα για να δω από πού βγαίνει η κλωστή. Γιατί θέλω να ξεκινήσω να ράβω από την αντίθετη μεριά. Γιατί αν ράψω από τη μεριά που βγαίνει η κλωστή, θα μου λυθεί ο κύκλος. Οπότε, ράβουμε και σφίγγουμε. Ράβουμε και σφίγγουμε. Συνεχίζουμε και ράβουμε. Σφίγγουμε και κόβω την κλωστή. Θα ασφαλίσω και την κλωστή που τελείωσα. Στις πίσω θηλιές πάλι θα ασφαλίσουμε και αυτή την κλωστή. Και σφίγγουμε. Και αυτό που θα κάνουμε τώρα
Είναι με λίγο πράσινη κλωστή. Για να κάνουμε τις κεραιούλες από την πεταλούδα και να καλύψουμε λίγο την τρύπα στη μέση, πιάνουμε τον αντίχειρα και θα γυρίσω 2 φορές την κλωστή γύρω-γύρω στο κέντρο της πεταλούδας. Μπορούμε να το κάνουμε και 1/3 φορά αν θέλουμε, για να καλυφθεί καλά η τρύπα. Οπότε 3 φορές χωρίς να το σφίγγουμε, γιατί αν το σφίξουμε θα μαζευτεί η πεταλούδα και δεν θα φαίνεται ωραίο. Και αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι θα πάμε να δέσουμε έναν κόμπο πάνω εδώ. Κόβουμε και την άλλη κλωστή για να έχουν το ίδιο μέγεθος. Και η πεταλούδα μας είναι έτοιμη. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι, θα πάω να την κολλήσω με σιλικόνη πάνω εδώ, για να τελειώσουμε το καλαθάκι. Οπότε, ό,τι βλέπω, έχει ζεσταθεί και το πιστόλι μου. Θα πάω να βάλω σιλικόνη στην πίσω μεριά της πεταλούδας. Να το κολλήσω πάνω εδώ. Και το καλαθάκι μας είναι έτοιμο. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Μην ξεχάσετε να πατήσετε εγγραφή και αν σας αρέσουν τα βίντεο που βλέπετε, μην ξεχνάτε να μας κάνετε και like. Γεια σας!